Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα, όπως έχετε δει και από το βίντεο, θα κάνουμε κάτι που μου είχατε ζητήσει πάρα πολύ καιρό πριν και τώρα μπόρεσα να σας το κάνω. Είναι περιποίηση προσώπου κατά την κορεάτικη εκδοχή της. Θα δούμε τα προϊόντα που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, πώς ήταν το δέρμα μου πριν, μετά την εφαρμογή των προϊόντων. Τα δοκιμάζω εδώ και 3 εβδομάδες, θα σας τα πω όλα, ποιες είναι οι εντυπώσεις μου, ποιες είναι οι διαφορές με το κανονικό skincare εκτός Κορέας κτλ. Γι' αυτό, αν σας αρέσουν τέτοια βιντεάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να με βρείτε στα social media, γιατί χαρώ πάρα πολύ να μεγαλώσεις παρέα μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω να σας δείξω 5 προϊόντα. Θέλω όμως πριν μπούμε και αφού έχουμε δει το βίντεο με την περιποίηση προσώπου, τι κάνω, πώς το εφαρμόζω, να δούμε το βιντεάκι πώς ξεκίνησε το δέρμα μου. Πάμε να δούμε το δέρμα μου από κοντά τρομακτικά. Είναι ένα δέρμα που έχω πάρα πολλούς πόρους στη μύτη. Είναι φούλη σμιγματογόνια δένες. Έχω μια ήπια λιπαρή tough zone. Κατά τα άλλα, περιμετρικά το δέρμα μου είναι ευαίσθητο προς ξηρό. Σμιγματογόνους δένες, πόρους δηλαδή και εδώ πέρα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λοιπόν μου πέταγε στο Instagram και στο Facebook κορεάτικο skincare από διάφορες εταιρείες. Βρήκα μια ελληνική, το skinbox.gr, που θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα προϊόντα που μου έστειλαν. Το βίντεο δεν είναι σε καμία περίπτωση sponsored, δεν έχω πληρωθεί, μου στείλαν απλά τα προϊόντα που τους ζήτησα και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, αλλά πιο πολύ ευχαριστώ εσάς που είστε εδώ πάντα και με στηρίζετε με τα λόγια σας, με το like σας, τις εγγραφές σας, τις προβολές σας και μου δώσατε το κουράγιο και το θάρρος να επικοινωνήσω μαζί τους και να τους ζητήσω να δοκιμάσουμε κάποια προϊόντα. Μου έχετε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και η αλήθεια είναι ότι και εγώ, εντάξει, όταν ξεκίνησα αυτό το κανάλι δεν έδινα και πολύ σημασία στην περιποίηση προσώπου. Πλέον μπορώ να πω ότι αν θέλουμε κάτι να επενδύσουμε, γιατί είναι και θέμα υγείας το δέρμα μας και πρέπει να το προσέχουμε, αυτό είναι το skincare. Πιο πολύ αυτό το κομμάτι παρά το κομμάτι του μακιγιάζ. Είδατε λοιπόν πώς ξεκίνησε το πρόσωπό μου. Δεν έχω τραγικά προβλήματα στο δέρμα του προσώπου. Οπότε θέλω να πω ότι το πιο βασικό κομμάτι είναι να ακούμε το δερματολόγο μας ή τον αισθητικό μας και όχι κάποιον τυχαίο άνθρωπο στο YouTube. Και επίσης να πω ότι κάποια προϊόντα δούλεψαν ή δεν δούλεψαν σε μένα, δεν σημαίνει ότι το ίδιο θα συμβεί και σε εσάς. Θέλω απλά να σας πω τη γνώμη μου για το κορεάτικο skincare που ακούμε πάρα πολύ στα social media τα τελευταία χρόνια. Και να σας δείξω και το πρώτο που χρησιμοποίησα εγώ. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη δικιά μου επιδερμίδα. Έχω ένα δέρμα αρκετά σμιγματογόνο. Είναι μεικτό. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια λιπαρότητα στην tough zone με διασταλμένους πόρους που ήταν γεμάτη σμίγμα γιατί είχα να κάνω καθαρισμό πάνω από 10 χρόνια. Ναι, λυπάμαι, αλλά είναι αλήθεια αυτή. Έκανα καθαρισμό προσώπου ενδιάμεσα. Οπότε, αν θέλετε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, να το κάνουμε σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Προτείνω, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Κατά τα άλλα, εμφανίζω αραιά και πότε όταν αλλάζει ο καιρός μια ξηροδερμία γύρω από τα μάτια που την αντιμετωπίζω με την κρέμα της MAC, τη Fast Response Eye Cream, που την προτείνω και μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνει πολύ καλή ενυδάτωση στο μάτι και το σώζει. Κατά τα άλλα, έχω θέμα με το σμίγμα, οπότε θα επένδυα σε ένα καλό καθαριστικό και με την ενυδάτωσή μου που θα επένδυα σε κάτι καλό ενυδατικό προς κρέμα και τόνερ. Ξεκινάω το πρωί και κάνω το καθαρισμό μου, περνάω στο τόνερ που επαναφέρει το pH, αμέσως μετά περνάω στην ενυδατική κρέμα και στο αντιλιακό. Το βράδυ κάνω τα ίδια χωρίς το αντιλιακό, σύντοτι 1 με 2 φορές τη βδομάδα μετά το τόνερ βάζω μία θεραπεία που έχει να κάνει με τους πόρους. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα προϊόντα. Πάμε να τα βάλουμε από τη θέση νούμερο 5 μέχρι τη νούμερο θέση 1. Πώς δούλεψαν σε μένα? Λοιπόν, στη θέση νούμερο 5 θα βάλω το BHA Blackhead Power Liquid της COSRX. Είναι αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο πάμε να διαβάσουμε μέσα από το site τι κάνει. Θα είναι μεγάλο βίντεο, οπότε πάρτε κάτι να φάτε, να πιείτε κτλ. Λοιπόν, τι υπόσχεται? Είναι ένα χημικό υγρό απολέπησης, διαλύει τους ρήπους και τα υπολείμματα των πόρων, ενώ καθαρίζει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Το βάζουμε σε ένα βαμβάκι 2-3 σταγόνες, περνάμε όλες τις περιοχές του προσώπου, επιμένουμε εκεί που είναι το σμίγμα πιο έντονο, όχι στα μάτια, προσοχή. Αν δεν έχετε κάνει ξανά θεραπεία με οξέα, εννοείται ότι θα συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας ή τον αισθητικό σας. Εγώ έχω ξαναδοκιμάσει οξέα και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Προτείνεται κατά τη νυχτερινή ρουτίνα, εννοείται μετά το καθαριστικό και αμέσως μετά περνάμε την επόμενη μέρα αντιλιακό, γιατί το δέρμα μας θα είναι από τα οξέα ευαίσθητο και ευαίσθητο στις ακτινοβολίες του ήλιου. Και ξεκινάμε πολύ αργά την εφαρμογή του, μία φορά την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα. Τα συστατικά που έχει είναι εκχύλισμα φλουίτιας,
που είναι ένα φυσικό συστατικό BHA που χρησιμοποιείται αντί του απλού μεταλλικού νερού για να πολλαπλασιάσει τα ωφέλη της απολέψης και του καθαρισμού χωρίς να προκαλέσει ερεθισμό. Σωστό, θα σας πω τη γνώμη μετά. Σαλικυλική βεταΐνη που είναι ένα κερατολιτικό β' υδροξύ, ήπιο για το δέρμα και γνωστό για τη βελτίωση του τόνου και της υφής του δέρματος, και νιασυναμίδη. Ξέρετε ότι τη The Ordinary νιασυναμίδη δεν μου έχει ταιριάξει καθόλου. Εδώ μου τέριαξε. Είναι η βιταμίνη Β3 λοιπόν η νιασυναμίδη. Είναι ένα αποτελεσματικό συστατικό αποκατάστασης του δέρματος που προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στις επιρρεπείς ατέλειες στο δέρμα. Υδρά κατά της γύρανσης. Κάνει ορατή βελτίωση της εμφάνισης των διωγγωμένων πόρων, της ανομοιομορφίας του τόνου του δέρματος, των λεπτών γραμμών, του θαμπόματος και της εξασθενημένης επιδερμίδας και είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Θέλω να σας πω ότι όλα τα προϊόντα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι vegan, είναι cruelty free, χωρίς παραμπεν, θεϊκά άλατα, αλκοόλ, τεχνητά αρώματα, κάποια έχουν άρωμα, θα σας τα πω, σιλικόνη κτλ. Το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν το έβαλα στη θέση νούμερο 5 γιατί το έχω χρησιμοποιήσει λιγότερο σε σχέση με όλα τα άλλα, μιας που μπαίνω σιγά σιγά στην εφαρμογή του για να συνηθίσει το δέρμα μου. Ωστόσο, έχω χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα. Δεν μυρίζει καθόλου. Η σύστασή του είναι σαν νεράκι, λίγο πιο πηχτό. Θέλω να σας πω ότι το δοκίμασα μία φορά πριν τον καθαρισμό και μία φορά μετά τον καθαρισμό. Πριν τον καθαρισμό είχα τεράστιο πρόβλημα με διασταλμένους πόρους και σμίγμα. Δεν είναι ότι βγάζει το σμίγμα, αλλά ελαττώνει πάρα πολύ τους διασταλμένους πόρους και σε αυτό το δίνω 100%. Δεν σε ενοχλεί, δεν ενοχλεί τα μάτια, αλλά δεν πλησιάζουμε τα μάτια με ένα τόσο χημικό προϊόν. Είναι μια χημική θεραπεία που εννοείται ότι πρέπει να συμβουλευτείτε, θα το λέω συνέχεια, τον δερματολόγο σας και τον αισθητικό σας για να την κάνετε. Αφαιρεί τα έλαια από το πρόσωπο, δεν σε αφήνει ξηρό σε καμία περίπτωση αυτό που τραβάει το δέρμα. Σε αφήνει ενυδατωμένο με μια λάμψη, αλλά αισθάνεσαι λίγο σαν να μαζεύουν οι πόρους σου. Και εγώ που έχω πάρα πολύ πρόβλημα στη μύτη με διασταλμένους πόρους, αισθανόμουν ένα μικρό τράβηγμα και είδα ότι την επόμενη μέρα το πρωί ήταν η πόρη μου λίγο πιο μικρή. Δεν ήταν αυτό το γιγάντιο που φαίνεται από χιλιόμετρα, λες και έχω γεροντική μύτη. Είναι ένα προϊόν που θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ, να το δοκιμάζω και να σας πω τη γνώμη μου μελλοντικά. Χρησιμοποιώντας το μετά τον καθαρισμό, είδα ότι διατήρησε το αποτέλεσμα του καθαρισμού, είχε φύγει όλο το σμίγμα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Είναι ένα προϊόν αρκετά χημικό, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη χρήση του. Μου άρεσε, γι' αυτό και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ και θα σας κάνω update και μελλοντικά και να σας πω ότι η τιμή του είναι στα 27 ευρώ. Είναι ένα σχετικά ακριβό προϊόν, αλλά είναι θεραπεία και δεν πρόκειται, παιδιά, τα 100 ml να σας τελειώσουν ποτέ. Προσοχή στην εφαρμογή των οξέων. Στη θέση νούμερο 4 θα βάλω την ενυδατική κρέμα που χρησιμοποίησα. Είναι η Centella Green Level Recovery Cream. Είναι στα 50 ml, αλλά παιδιά θέλει απειροελάχιστη ποσότητα. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Purito και η τιμή της είναι 22,5 ευρώ. Περιέχει 50% χύλισμα Centella Asiatica, το οποίο καταπραίνει, ναι, και ανακουφίζει το ερεθισμένο δέρμα και παράλληλα αντιμετωπίζει την ερυθρότητα 100%, αφήνοντας το δέρμα λαμπερό και υγιές. Αυτή η κρέμα απορροφάται βαθιά, ελέγχοντας την ισορροπία λιπαρότητας υγρασίας της επιδερμίδας για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τον καθαρισμό και την τόνωση, εφαρμόζεται. Και από πάνω μπορείς να βάλεις το αντιλιακό σου, τη βάζεις σε πρόσωπο και λαιμό, μία ποσότητα μεγέθους μπιζελιού. Θέλει δηλαδή πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Και απορροφάται πλήρως. Ακολουθεί μετά το αντιλιακό, το είπαμε. Έχει το εκχύλισμα Centella Asiatica που είναι το χόρτο τίγρης. Σύμφωνα με το μύθο κατά τον οποίο οι τίγρες κυλούσαν στο φυτό μετά από μία μάχη προσπαθώντας να καταπραίνουν τις πληγές τους. Κάνουμε και ιστορία σε αυτό το κανάλι. Είναι το πιο γνωστό συστατικό για την επούλεια των πληγών αφού καταπραίνει και μειώνει τη φλεγμόνη του δέρματος. Ναι. Πάλι έχουμε νιασυναμίδη, είναι ένα προϊόν που θεωρώ ότι το δικό μου δέρμα το χρειάζεται. Είναι η ενεργή μορφή, είπαμε, της βιταμίνης Β3 και έχει συστατικά που προσδίδουν λάμψη. Πήγω λαμπίζεις σαν, δεν ξέρω κι εγώ, τη σελήνη όταν έχει πανσέλινο. Και έχει και mandecassic acid, ασιατικό οξύ και ασίδικο σίδη, που καταπραίνουν τις παθήσεις του ευαίσθητου δέρματος και ενισχύουν το δερματικό φραγμό. Είναι κατάλληλο για ξηρό, μεικτό, μετάση, ακμή, σε ευαίσθητο δέρμα, ακριβώς το δέρμα το δικό μου, που εμφανίζει και μια ευαισθησία. Αυτά λοιπόν, τη βάζω στη θέση νούμερο 4. Αρχικά θέλω να σας πω ότι χρειάζεται όντως απειροελάχιστη ποσότητα γιατί είναι υπερβολικά ενυδατική. Είναι το ένα από τα λίγα προϊόντα που μυρίζουν και μυρίζει σαν πατατάκια ρίγανη, αλλά μόλις το βάζεις στο πρόσωπο η μυρωδιά εξαφανίζεται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να τη φάω αυτή την κρέμα γιατί μου αρέσουν τα πατατάκια με ρίγανη. Είναι όμως πολύ ανεπαίσθητη η μυρωδιά. Θέλει υπερβολική ποσότητα, δεν θα τελειώσει ποτέ, αξίζει την τιμή της. Είναι πάρα πολύ ενυδατική. Ίσως θα την ήθελα εγώ και γι' αυτό τη βάζω στη θέση νούμερο 4, αν είναι λίγο πιο
υδαρής, να έχει λίγο πιο έντονο το συστατικό του νερού, να είναι λίγο πιο gel, να είναι λίγο πιο ελαφριά, αλλά πιο ενυδατική. Είναι μια βαριά κρέμα για μένα, δεν θα τη συνιστούσα σε λιπαρές επιδερμίδες για να είμαι ειλικρινής. Είδα διαφορά στην κοκκινίλα μου, παιδιά, αν το πιστεύετε, από τις πρώτες δύο μέρες. Δεν εξαφανίζεται η κοκκινίλα, θαύματα δεν κάνουν κάποια πράγματα από μόνα τους. Αλλά πραγματικά είδα ότι αυτό το προϊόν, η κρέμα μου, σε συνδυασμό με το νεράκι, με το λαδάκι, το καθαριστικό προσώπου, έκαναν θαύματα στην επιδερμίδα μου, σαν ποπό μωρού, πάρα πολύ μαλακό. All in all, δεν με ενόχλησε η μυρωδιά, δεν με ερέθησε. Μου άρεσε πάρα πολύ, τη χρησιμοποίησα και σήμερα, γιατί μετά τον καθαρισμό 2-3 μέρες δεν έβαλα τίποτα στο πρόσωπό μου για να προσέξω. Και τι να πω, πραγματικά φαίνεται να δουλεύει σε μένα, δεν μου έχει κάνει σπυράκια τίποτα, αλλά θεωρώ ότι σε ένα πολύ πολύ λιπαρό δέρμα θα μπουκώσει τους πόρους, γι' αυτό εγώ θα τη συνιστούσα σε πιο ευαίσθητες γενικά επιδερμίδες και λίγο πιο ξηρές, πολύ ενυδατική. Πολύ καλή. Στην αρχή ήταν, μου φάνηκε σαν να έκανε color correction, διόρθωση χρώματος πάνω στην κοκκινίλα μου. Και εννοείται ότι συνεχίζω και τη χρησιμοποιώ και θα συνεχίσω. Γιατί πραγματικά πέρασα ένα διάστημα που είχα πολύ μεγάλη ευαισθησία εδώ πέρα, χωρίς να έχω ροδόχρους, αλλά είχα πολύ έντονη κοκκινίλα στο πρόσωπο. Εντάξει, κοκκινίλα έχεις και όταν το χαϊδεύεις και βάζεις την κρέμα, αλλά μετά από λίγο πρέπει να φεύγει φυσιολογικά η κοκκινίλα. Και αυτή η κρέμα με βοήθησε πάρα πολύ. Τα επόμενα τρία προϊόντα μου είναι εξίσου αγαπημένα μου και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τα βάλω σε σειρά. Αλλά για χάρη αυτού του βίντεο θα τα βάλω. Περνάμε λοιπόν στο toner που είναι από την εταιρεία Haru Haru Wonder και είναι το Black Rice Hyaluronic Toner. Είναι ένα toner με υαλουρονικό και είναι στα πόσα ml? 150 ml. Εντάξει, ας διαβάσω πρώτα και θα σας πω μετά την άποψή μου. Η τιμή του είναι στα 22,5 ευρώ. Είναι μια τονωτική λοσιόν που βοηθά στην αποκατάσταση του δέρματος και το προετοιμάζει για τη βέλτιστη απορρόφηση των προϊόντων, προσφέροντάς του άμεση ενυδάτωση. Απίστευτη ενυδάτωση, δεν κρατιέμαι να μην το πω. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και αμινοξέα που λόγω του βρασμένου μαύρου ρυζιού και του υαλουρονικού προσφέρουν την απαραίτητη ενυδάτωση για ένα ορατά πιο φωτεινό και σφριγγυλό δέρμα. Μετά τον καθαρισμό, βάζεις την τονωτική λοσιόν σε ένα βαμβάκι, κατευθύνεις τα χέρια σου και βάζεις το πρόσωπο, αποφεύγεις πάντα τα μάτια και μπορείς να το βάλεις μία ή και δύο φορές για περισσότερη ενυδάτωση πριν την ενυδατική σου και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Είναι ένα προϊόν πραγματικά θαυματουργό, μυρίζει υπέροχα, σαν αντρικό άρωμα με λίγο βότανα, αλλά είναι πάρα πολύ ανεπαίσθητη μυρωδιά. Δηλαδή, πραγματικά που ξέρετε ότι λατρεύω σε κάποια προϊόντα της μυρωδιάς και στα skincare, τα συχαίνομαι, δεν με ενόχλησε καθόλου. Είναι από τα καλύτερα toner που έχω δοκιμάσει, για να μην πω το καλύτερο. Ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω το ρύζι στο πρόσωπό μου, το είχα δει και από την Όλγα, οπότε και αυτό το έχω δει να κυκλοφορεί πάρα πολύ στην αγορά. Είναι αρκετά υδαρές, είναι λίγο πιο παχύρευστο, σαν να είναι gel. Το βάζω κατευθείαν στα χέρια μου και στο πρόσωπο. Πολλές φορές στη διάρκεια της ημέρας που αισθάνομαι ότι αφυδατώνομαι, το βάζω εξτρά, αφού έχω πλύνει το πρόσωπό μου έστω με νεράκι. Είναι καταπληκτικό, δεν σε τραβάει, επαναφέρει το pH, δίνει απίστευτη λάμψη, δηλαδή φωτοβολάς και με αυτό από χιλιόμετρα. Ηρεμεί το δέρμα πάρα πολύ, αν έχεις δέρμα που σε φαγουρίζει και σε κάνει και σε ράνει, θα σε αρέσει πάρα πολύ αυτό το προϊόν, το ηρεμεί. Το κουνάω πάρα πολύ καλά γιατί βλέπω ότι έχει και άλλα συστατικά μέσα, τα οποία αναμειγνύονται και θέλω να είναι ομοιογενές στο μείγμα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι αξίζουν όλα τα διθυραμβικά σχόλια που έχει ακούσει. Ναι, όλα τα προϊόντα κυμαίνονται εκεί γύρω στα 20 με 25 ευρώ, που μπορεί για κάποιους να είναι ακριβό, για κάποιους να μην είναι, για μένα είναι μια σχετικά καλή τιμή. Δεν θα πω εγώ στον καθένα τι είναι οικονομικό και τι όχι, εσείς ξέρετε καλύτερα. Και τι να πω, δεν μπορώ να πω περισσότερα λόγια, μου αρέσει πάρα πολύ. Και τα δύο πρώτα προϊόντα δεν ήξερα ποιο να βάλω πρώτο. Γιατί μου αρέσουν και τα δύο εξίσου, έχω πορωθεί. Θα βάλω, όπως τα είχα σχεδιάσει, το αντιλιακό. Είναι το Aqua Sun Gel με SPF 50 από την εταιρεία Misa. Είναι αυτό εδώ πέρα. Παιδιά, έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ από αυτό το προϊόν και έχει φτάσει σχεδόν μέχρι τη μέση. Είναι στα... Μια φορά να δω πόσα ml. Να ξέρω, ρε παιδί μου, να πω. Δεν γίνεται. Στα 50 ml είναι το πιο μικρό προϊόν και είναι το προϊόν που δεν του ζήτησα και μου το στείλανε σαν δώρο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Είναι το αντιλιακό λοιπόν, που είναι σε μορφή gel. Είναι η καλύτερη φόρμουλα αντιλιακού που έχω δοκιμάσει. Απορροφάται άμεσα από το δέρμα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει έντονη ενυδάτωση, καταπράνηση και αίσθηση δροσιάς. Ισχύει. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα και βοηθά στην πρόληψη της γύρανσης του δέρματος, εμποδίζοντας τις επιβλαβείς ακτίνες UV.
Βάζεις μια πλούσια ποσότητα 30 λεπτά πριν βγει στον ήλιο, αμέσως μετά από την ενυδατική. Τον ανανεώνεις κάθε 2 ώρες. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος, ήμουν σίγουρη. Και έχει Glacial Milk and Ink Plant Water. Είναι για μια υγρή βάση, είναι μια υγρή βάση gel που περιέχει παγωμένο γάλα και φυτικό νερό. Η αδερφή μου φωνάζει στο τηλέφωνο, έκανε χειρουργείο στα μάτια της για τη μυωπία και σήμερα που βλέπει λίγο είναι χαρούμενη. Ενυδατώνει το δέρμα, προσφέρει αίσθηση δροσιάς και χάρη στην ελαφριά υφή, απορροφάται γρήγορα από το δέρμα, ισχύει. Έχει εκχύλισμα Anto Zone Rose και Thanaka που καταπραίνουν το ευαίσθητο και ερεθισμένο από το δυνατό ηλιακό φως δέρμα. Προστατεύει και καταπραίνει το δέρμα από το επιβλαβές περιβάλλον και σε συνδυασμό με το εκχύλισμα Thanaka προσφέρει αίσθηση δροσιάς. Oriental Tea Nuplex είναι ένα μείγμα αποτελούμενο από 7 ανατολίτικα εκχυλίσματα τσαγιού που προστατεύουν το δέρμα από την περίοδη κτηνοβολία και το επιβλαβές περιβάλλον ενώ ενισχύει την προστασία. Λοιπόν, πάμε να σας πω, να σας δείξω κιόλας. Το έχω βάλει κάτω από το μακιγιάζ μου. Βγαίνει ένα λευκό τζέλ το οποίο μυρίζει απειροελάχιστα, εκπληκτικά. Από όλες τις ελάχιστες μυρωδιές που είχα σε αυτά τα προϊόντα, αυτή η μυρωδιά δεν μπορώ να ξεκολλήσω και δεν μπορώ να την εξηγήσω. Μυρίζει δροσιά, λουλούδια καλοκαίρι. Βγαίνει έτσι. Όπως βλέπετε, δεν αφήνει καμία σπρίλα με το ελάχιστο ανακάτεμα που κάνω πασάλιμα στο δέρμα μου. Αφήνει λαμπερό το δέρμα, χωρίς να τραβάει. Το αισθάνεσαι ενυδατωμένο, το αισθάνεσαι λαμπερό, το αισθάνεσαι φρέσκο, το αισθάνεσαι προστατευμένο. Δεν μπορώ να πω καλά αρκετά λόγια για αυτό το προϊόν, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, αν δεν το δοκιμάσετε, δεν μπορείτε να με καταλάβετε. Είναι εκπληκτικό αντιλιακό, δεν μπουκώνει τους σπόρους, δεν φωνάζουνε. Είναι εκπληκτικό, παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ. Προσπάθησα να βρω μειονεκτήματα για να πω δεν βρίσκω. Είναι στα 17,5 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το πιο οικονομικό από όλα και είναι ένα καταπληκτικό αντιλιακό που όμως δεν μπορώ να το φυλάξω μέχρι το καλοκαίρι γιατί έχω πορωθεί και το χρησιμοποιώ συνέχεια και έχω κι άλλο ανοιχτό, προτιμώ αυτό. Και θα τελειώσω με το Unique Calendula Complete Cleansing Oil, είναι το καθαριστικό σε λαδάκι, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει καθαριστικό σε λαδάκι, είναι το πρώτο μου, είναι στα 200 ml. Και στα 22,5 ευρώ καθαρίζει την επιδερμίδα εστιάζοντας την αφαίρεση του μακιγιάζ. Κάνει το καλύτερο το μακιγιάζ που έχω κάνει ποτέ με τέτοιο προϊόν και με γενικότερα μπάλμ κτλ. Αφαιρεί το επίμονο αντιλιακό χωρίς να δημιουργεί παχαίρευση στη υφή και λιπαρέστηση στο δέρμα. Έχει 6 φυτικά έλαια που ρυθμίζουν το σμίγμα. Είναι καταπραϊντικό, ενυδατικό και θρεπτικό. Είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση για όλους τους τύπους δέρματος και το ξεπλένεις με χλιαρό νερό για να φεύγει πιο εύκολα το λαδάκι και συνεχίζεις με το τόνερ και τα λοιπά. Έχει το έλαιο κανόλα, φυτικό έλαιο που έχει επανορθωτικές και καταπραγητικές ιδιότητες, εκχύλισμα καλέντουλας, ένα φυτικό εκχύλισμα επούλωσης πληγών που περιέχει φλαβονοειδή, τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδεις και διοξυδετικές ιδιότητες, πολύ σημαντικό, και έλαιο σπόρου τζοτζόμπα, που αποτελεί μια μοναδική ουσία η οποία έχει ιδιότητες που σχετίζονται με το σμίγμα και σχηματίζει έναν προστατευτικό και ενυδατικό δερματικό φραγμό, αφήνοντας το δέρμα ευλίγιστο και απαλό. Είναι το προϊόν που από την πρώτη εφαρμογή είδα τεράστια διαφορά. Βάζεις 2-3 pump, τα πασαλίβεις στο χέρι σου, δεν είναι ανάγκη να βάλεις νερό, εκτός αν θέλεις να το γαλακτοματοποιήσεις, το βάζεις στο πρόσωπο και στα μάτια, κάνει το καλύτερο το μακιγιάζ, δεν μπαίνει στα μάτια, δεν αφήνει κλωστούλες που αφήνουν πολλά μπάλμ μέσα στο μάτι μετά το μακιγιάζ, δεν ερεθίζει τα μάτια, δεν κοκκινίζει τα μάτια, δεν πειράζει αν έχεις κοκκινίλες στο πρόσωπο, δεν σε ερεθίζει, αισθάνεσαι κάτι πολύ μαλακό να σε χαϊδεύει. Το βγάζει με χλιαρό νερό γιατί είναι πιο εύκολο να ξεπλύνει. Δεν αφήνει λαδίλα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή είναι αρκετά υδαρές αν μπορείτε να δείτε. Παρότι έχει λάδι μέσα, δεν είναι ότι μένει και δεν φεύγει. Απλά το χλιαρό σου βγάζει πιο γρήγορα. Εγώ βάζω κρύο νερό και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καθαρίζει πάρα πολύ βαθιά. Χρειάζεται μόνο μία εφαρμογή για να κάνετε μακιγιάζ. Εννοείται ότι αν κάνετε double cleansing που θα πρέπει, πρέπει μετά να προχωρήσετε και με ένα άλλο σαπουνάκι. Εγώ το χρησιμοποιώ μόνο αυτό και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και για double cleansing κάνει. Τι να πω πραγματικά. Τι να πω, μυρίζει σαν χαμομηλάκι, οπότε δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει η μυρωδιά, σαν χαμομήλι πραγματικά. Είναι ένα προϊόν, λερώθηκα. Συμβαίνουν αυτά στα live. Είναι ένα προϊόν που αφήνει το δέρμα σαν ποπόμορου, δηλαδή αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι ένα καθαριστικό λαδάκι που δεν σε τραβάει αμέσως μετά. Πραγματικά σε αφήνει σαν ποπόμορου, μαλακό δέρμα, ενυδατωμένο δέρμα, λαμπερό δέρμα, προστατευμένο και καταπραϊμένο. Τι να πω, όλα αυτά ήταν τα προϊόντα που είχα να σας δείξω.
να πω ότι αυτό το προϊόν σίγουρα θα το ξαναδούμε μελλοντικά, γιατί είχα την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσω πολύ λίγες φορές, οπότε δεν έχω εμπεριστατωμένη άποψη. Την κρέμα, την εντατική, θα την ήθελα λίγο πιο ελαφριάς σύστασης. Και τα τρία πρώτα προϊόντα, το τόνερ, το αντιλιακό και το καθαριστικό, είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Βέβαια, μετά τον καθαρισμό που έκανα και μάθα κάποιες πληροφορίες για το δέρμα μου, έχει αλλάξει λίγο η ρουτίνα μου. Χρησιμοποιώ τα δύο προϊόντα λίγο διαφορετικά, οπότε αν σας ενδιαφέρει να κάνουμε ένα extra βίντεο. Θέλω να σας πω ξανά ανακεφαλαιώνοντας ότι υποτίθεται ότι το κορεάτικο skincare είναι ένα εξειδικευμένο και πιο προστατευτικό και σχεδιασμένο για ειδικούς τύπους δέρματος skin care. Υποτίθεται ότι στην Κορέα έχουν τα λαβάστρινα πρόσωπα, τα πρόσωπα πορσελάνινης κούκλας και γι' αυτό θέλετε κι εσείς και ήθελα κι εγώ να δοκιμάσω τέτοια προϊόντα. Βρίσκω τις υφές αρκετά ελαφριές ή αρκετά δυνατές, ανάλογα το τι ζητάς. Πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια και απίστευτη γκάμα προϊόντων που μπορείς να διαλέξεις το προϊόν που σου ταιριάζει από εκεί. Ξαναλέω ότι αυτά τέριαξαν σε μένα, δούλεψαν σε μένα, δεν σημαίνει ότι το ίδιο συμβεί και σε εσάς, αλλά ήθελα να σας πω την προσωπική μου γνώμη. Θεωρώ ότι αξίζουν όλα τα χρήματά τους, γιατί είναι ένα προϊόν που θα σου βγάλει πάρα πολύ καιρό και βλέπεις αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε ποια ήταν η τελική μου άβαφη ενημέρωση περί του skincare και να γυρίσουμε για να κάνουμε το κλείσιμο. Πάμε και στην τελευταία ενημέρωση. Βλέπω ότι το πρόσωπό μου είναι πάρα πολύ καθαρό. Έχει ρυθμιστεί πάρα πολύ η κοκκινίλα που είχα στο πρόσωπο. Έχω 2-3 σπυράκια γιατί έκανα καθαρισμό. Η πόρη μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση, καθαρισμένη, τρομακτικό ζουμ. Πάρα πολύ ευχαριστημένη, αισιόδοξη, άβαφη και νομίζω ότι εδώ θα κλείσουν τα updates για το πρώτο έτσι τριβδόματο. Θέλω λοιπόν κλείνοντας αυτό το βίντεο να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που είστε εδώ και μου δώσατε, παρότι είμαι πολύ αγχώδης και ντροπαλή, το θάρρος να στείλω σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα που πεταγόταν συνέχεια μπροστά μου και να τους πω ότι ξέρετε, θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω προϊόντα σας και να κάνουμε, αν θέλετε, ένα βίντεο μαζί το πώς θα πάει η δοκιμή. Το βίντεο δεν είναι σε καμία περίπτωση sponsor, δεν πληρώνω, είναι καθαρά η προσωπική μου άποψη. Τους ευχαριστώ γιατί μου άφησαν όσο χρονικό διάστημα ήθελα για να δοκιμάσω τα προϊόντα και να πω τη γνώμη μου, χωρίς να με φημώσουν εννοείται και χωρίς να μου πούν τι θα πω. Εγώ ήθελα να σας πω τις πληροφορίες που λένε στο site τους και να σας δείξω αν ισχύουν ή όχι. Θεωρώ ότι είναι καταπληκτικά προϊόντα, η εξυπηρέτηση του καταστήματος είναι φοβερή, οπότε αν ποτέ θελήσετε να δοκιμάσετε κάτι, χωρίς να σας πιέζω, από μόνοι σας αν θέλετε, έχουν μεγάλη γκάμα προϊόντων και γνωστών προϊόντων που είναι ακουστά αν παρακολουθείτε το κορεάτικο skincare γενικότερα. Τους ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, το skinbox.gr, μα πάνω απ' όλα θα ευχαριστώ κάθε φορά εσάς που είστε εδώ, που βλέπετε τα βίντεο, που με στηρίζετε. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, να σας έδωσε κάποιες πληροφορίες. Αυτή είναι η περιποίηση προσώπου που κάνω αυτό το διάστημα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που παρακολουθήσετε ακόμα ένα βίντεό μου και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο. Γεια σας!